Λοιπόν, είμαστε στο Νιοχώρι, αρχίζουμε την πορεία. Παιδιά, τι γίνεται, κρυώνεται, κρυώνεται. Κάνει κρύο πολύ εδώ. Κρύο, δεν βλέπεις εδώ πέρα, τα σκόλ και τέτοια. Όλοι μέσα τα έχουν. Χέρια. Ο αρχηγός τι λέει. Ο αρχηγός λέει ότι η ομάδα είναι πανέτοιμη για να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Βλέπω κέφι, χαμόγελα. Ναι, χάσαμε. Όλα καλά. Έλα, για να αρχίσουμε γιατί κάνει κρύο. Ένας οδηγός του Μητρακόπουλος με πήρε τώρα. Ναι. Τελευταία εξόρμηση της χρονιάς, κλείνουμε όπως πάντα με μια διαδρομή στον Ταΐγετο. Να είμαστε καλά, να περπατάμε και του χρόνου και όλα τα χρόνια. Ναι, να έχουμε καλές γιορτές. Και με τέτοιες ωραίες πορείες και του χρόνου. Τελευταία εξόρμηση του 2016 και εύχομαι, που ήταν πολύ όμορφο, και εύχομαι για το 2017 πολλές πορείες, πολλές ομορφιές και πολλές συμμετοχές. Καλή χρονιά. Και διδολακωνίζεται στη φιλοσοφία. Καλές πορείες, δυνατά και πάντα ψηλά. Να έχουμε πάντα υγεία και να περπατάμε συνεχώς. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Frieden und Zufriedenheit auf der ganzen Welt. Καλές γιορτές. Συμφωνώ. Καλές γιορτές να έχουμε και καλές εξερμήσεις στο νέο χρόνο. Υγεία, υγεία και μοναδικό πνεύμα. Λοιπόν, τελευταία εξόρμηση για το 16, αλλά μπαίνουμε δρυμύτεροι στο 17. Ήρθα και η σκούπα. Καλημέρα. Εύχομαι να είμαστε καλά και να ευχόμαστε. Ωραία, ωραία, πάμε, πάμε, δυνατά. Είναι η τελευταία πεζοπορία για το χρόνο που θα φύγει και κάνουμε μια ωραία διαδρομή, βλέπετε βάσος, μια χώρη και ανεβαίνουμε πάνω στο βουνό, στο Μαντεβό. Τα εμπόδια, τα δύσκολα, τα περάσαμε. Μελάσαμε. Ωραία, ήλιος, ο ήλιος είναι από πάνω μας, Μας δείχνει το δρόμο ο ήλιος. Εδώ θα κάνουμε μια σχετική ανηφόρα και θα πούμε ότι στην κορυφογραμμή πάνω από το χωριό και από εκεί θα κατηγορήσουμε. Βλέπετε, παιδιά, η Ανθή περπατάει πάνω στο πάγο. Εδώ είναι πάγος. Εδώ είναι ποτίστρα που πίνουν τα πρόβατα νερό και τώρα είναι παγωμένα όλα. Καλημέρα. Είμαστε από το Ορειβατικό Καλαμάτας. Είναι η τελευταία εξόρμηση του 2016. Ξεκινήσαμε από το Δειράχι, από το Νιοχώρι, με προορισμό την κορφή Μαλεβός, και αν και είχαμε εμείς οι γυναίκες πολλές δουλειές σήμερα, τα παρατήσαμε όλα. Θέλαμε να κάνουμε μελομακάρουνα, αλλά πρώτα απ' όλα είναι ο αιώς Καλαμάτας. Τελικά η μέρα εξελίσσεται πολύ ωραία και σε αυτό παίζει ρόλο ο αρχηγός, δηλαδή όχι ότι έφτιαξε τη μέρα, είχε μια θετική άβρα και ενώ έκανε πολύ κρύο, τώρα είμαστε έτοιμοι να τα βγάλουμε όλα. Εύχομαι καλές γιορτές και το νέο έτος το 2017 να είναι ακόμα καλύτερο, πιο αισιόδοξο, πιο χαρούμενο, με πολλές δυνατές εξορμήσεις από το νέο Καλαμάτας. Περνάμε πάρα πολύ ωραία.
Ο Καλαμάτας είναι μια πολύ ωραία πρόταση για το Σαββατοκύριακό σας. Δεν λέω μόνο για την Κυριακή, λέω και για το Σαββατοκύριακο, γιατί γίνονται και διήμερα και τριήμερα εξορμήσεις γίνονται. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά, να είστε καλά, πολλά φιλιά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, καλή πρωτοχρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος, με χιόνια να μας βρει, να ανεβούμε στα βουνά, να πάμε για σκι, που άλλο θα πάτε, για χειμερινό βουνό και να κάνετε συνέχεια εξορμήσεις και να είμαστε όλοι καλά και τα καλύτερα έρχονται. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, τα είπε όλα η Αναστασία και πολύ καλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ο Σύλλογος πάντα κάνει πράγματα, τώρα έρχονται γιορτές και ακόμη και μέσα στις γιορτές υπάρχουν εκπλήξεις για όσους είναι κοντά στο Σύλλογο. Ο Δημήτρης τώρα όσες πεζοπορίες έχει έρθει παίρνει και τον καφέ του μαζί. Από την Καλαμάτα, κοίτα τον Καλαμάτα, τον έχει σε όλη τη διάρκεια της πεζοπορίας μαζί. Για πες μας αυτό το φαινόμενο. Δεν εξηγείται αυτό, αν εξηγείται το φαινόμενο. Πώς γίνεται. Μας αρέσει πολύ να το εξηγήσω. Είσαι φίλος του καλού καφέ, τι γίνεται. Μόνο καφέ, μόνο καφέ. Γιατί φέρνεις τον καφέ ως όλη την πορεία μαζί. Είναι αναγκαίος. Και τα όρεξη. Ναι, παιδιά, είναι ανηφόρα, ανηφόρα. Πώς είναι από πίσω, δεν φαίνεται. Ούτε εδώ. Είναι το Λευτίνι. Ούτε εδώ, μπροστά μας. Αυτό είναι το Νιχώρι. Εδώ το έχουμε αφήσει τα αυτοκίνητα. Εδώ έχουμε αφήσει τα αυτοκίνητα. Η πορεία μας είναι όπως κοιτάμε, δεξιά. Κάναμε την κορφή του Μαλεβού και ξεκινάμε για την άλλη κορφή. Απέναντι. Πού ήρθαμε, που πάνε τα κίτρινα σημάδια Λογκανίκο. 5 ώρες. Άγιος Παντελής, μισή ώρα. Αυτό. Και παραπάνω. Άγιος Νικόλαος 2 ώρες, είναι λάθος, λιγότερο. Νεοχώρη 1,5 ώρα, είναι λιγότερο. Γεωργίτσι 1,5 ώρα, σε καπινάκι. Πάγω, προσοχή. Είμαστε στο Μαλεβό. Έχουμε αγγίξει το απόλυτο. Αν προσέξετε, αν κρατήσει η κάμερα την ώρα που δεν μιλάει κανείς, δεν ακούγεται τίποτα. Τώρα, θεϊκό είναι αυτό. Απόλυτα είναι σίγουρα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που το τόλμησα και ήρθα. Και θα χαρώ να σας ξαναμιλήσω στην επόμενη εξόρμηση. Με τα ίδια συναισθήματα. Επίσης δεν είναι 18 Νοέμβρη, είναι γύρω στις 80 Αυγούστου σήμερα. Και είναι όλο πολύ όμορφα. Να είστε καλά όλοι. Και να είμαστε καλά τη νέα χρονιά. Πώς άκουσα ένα χαρακτηρισμό για την ομάδα, ότι είστε κορφάκιδες. Και επιβεβαιώνω, επιβεβαιώνω και συμπάσχω. Αυτό. Και είναι όλα εδώ μέσα. Ρωμάζω. Λοιπόν, τελειώσαμε την πεζοπορία στο χωριό πάλι, στο Νιοχώρι, το όμορφο χωριό. Μανώλια έπεσα. Και τώρα πάμε σε άλλα χωριά, πάμε στην Αλαγωνία. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σου Αναστασία. Θέλετε να μου πείτε πώς περάσατε σήμερα. Σήμερα
Η ώρα είναι 7, έχουμε κάνει τόσο ωραία πράγματα. Έχουμε ξεκινήσει το πρωί με προορισμό το... Ξεκινήσαμε από το Νιοχώρι, με προορισμό το Μαλεβό. Ήταν μια φανταστική διαδρομή μέσα σε πευκοδάσους. Σε κάποια σημεία έχει ρίξει και λίγο χιόνι. Είναι η τελευταία εξόρμηση του 2016 από το Νέο Καλαμάτας. Είμαστε 20 άτομα. Εσύ? Ήσασταν μόνο γυναίκες, μόνο άντρες? Σήμερα οι στερούσαμε. Ήταν οι γυναίκες. Είμαστε 15 γυναίκες και τα 5 άτομα τα υπόλοιπα οι άντρες. Ναι. Δεν έχει μελομακάρονα στο σπίτι. Δεν έχει μελομακάρονα. Θα πάρουμε έτσι μας την πληρώσουμε. Και κάτι δεν είπατε, για τον αρχηγό μας κάτι όμως. Αρχηγός ήταν ο Γιάννης ο Κουραμπάς. Μπράβο, ήταν πάρα πολύ καλός. Αν και εγώ τον έχω από παλιά λίγο στο μυαλό μου ότι κάνει πολύ extreme εξορμήσεις και κάπου είχα φοβηθεί. Ναι, γιατί, αλλά... αλλά αυτή τη φορά σήμερα ήταν μια πολύ ωραία εξόρμηση. Όχι, σήμερα μας περπήθηκε όμως. Μας περπήθηκε. Μας πρόσεξε ιδιαίτερα, ναι. Να μην μας πάει από δύσκολη πορεία το πρωί. Ναι, ναι, ναι. Πόσες ώρες ήταν η πορεία? Πέντε. Και αυτή τη στιγμή που είμαστε? Είμαστε στην Αλαμπονία, στο τάκι του Μαδρίτη. Ναι. Περνάμε πολύ ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να το πούμε αυτό, ότι η Γιώτα και εγώ, η καταγωγή είναι η μητέρα μου από εδώ. Ναι, είμαστε από Αλαμπονία. Ναι, από Αλαμπονία. Τι να σου πω, σήμερα περάσαμε ωραία, πήγαμε την εκδρομή, περπατήσαμε, όλα ωραία, όλα καλά. Μετά, χωρίς να είναι συνηθισμένα για το σύλλογο, ήρθαμε και για φαγητό, φάγαμε. Το, σήμερα το παρατραβήξαμε. Δηλαδή, σήμερα το παρατραβήξαμε, ναι, ναι, παρατραβήξαμε, ναι, είναι η τελευταία εκδρομή. Ναι, κάναμε... να το βγάλουμε λίγο έξω. Τα φαγητά, να το γιορτάσουμε. Τα φαγητά ιδιαίτερα εδώ. Τα φαγητά είναι... ήταν παραδοσιακά φαγητά, μακαρόνια με σάλτσα και τυρί. Πατατούλες, μπακαλάω με χόρτα, πήραμε γίγαντες με χόρτα, πολύ χορταρικό έπεσε. Το 2016 μας αποχαιρετά όμορφα και τα είπαμε και το πρωί ότι το 2017 να είναι για όλους χαρούμενο, αισιόδοξο, ο καθένας να εκπληρώσει τα όνειρά του όσο αυτό είναι δυνατόν, ναι. Και για τον Νεός Καλαμάτα σε εύχομαι τα καλύτερα, καλές πορείες, δυνατές, με πολλά μέλη και πάντοτε περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Φιλιά σε όσους μας βλέπουν. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Ήταν, θέλω να επιβεβαιώσω όσα ακούστηκαν πριν. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Σίγουρα θα το επαναλάβω. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να φέρω κόσμο. Αλλά εγώ θα έρθω. Και θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον αρχηγό. Ήταν πολύ κατατοπιστικός και στη Σκούπα. Γιατί η Σκούπα ήταν για μένα στα σημεία που κουραζόμουν το πιο σημαντικό. Σκούπα, πες και εσύ. Με βοήθησε, δεν χτυπούσα. Ήταν όντως για πρώτη φορά πολύ καλό. Σκούπα, πες. Εγώ είμαι το παράδειγμα. Πράγματι. Συνέχισε. Και θα αφιερώσω στο νέο Καλαμάτα το I'm so excited and I just can't hide it. Ακούστε το και θα καταλάβετε γιατί. Πραγματικά, όχι μέσα από την καρδιά μου το λέω και θα το καταλάβετε από τα βίντεο τη επόμενη χρονιά που θα είμαι εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι μία από τις σπάνιες φορές που ο κάμεραμάν είναι μπροστά από την κάμερα και όχι πίσω και νομίζω επειδή από αύριο θα τον εχάσουμε είναι ευκαιρία να μας δώσει τις ευχές του για το νέο έτος. Μια ευχή να το δώσω, να είστε οι πιο υπάκουοι στα πλάνα που θέλω να τραβάω. Λοιπόν, η ευχή που δίνω είναι να... καλές πορείες, να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον και να περνάμε καλά. Αυτά. Λοιπόν, άντε, καλή χρονιά. Το πράγμα και του χρόνου.